επόμενη νίκη ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς του Ρίο σε 4 χρόνια. Έχει κι άλλα. Και ας προμηθέρεις στον Ιερό Χώρο της Ελευσίνας, λόγω Εσχύλου, εκεί άρχισε η ιστορία του Προμηθέα. Σοκράτης. Και λίγα ζωγραφικά. Thank you.
φτιάξω όλα αυτά τα έργα. Και είναι όλα, έχουν έμπνευση από την ελληνική μυθολογία, από την ελληνική φιλοσοφία, από την ελληνική ιστορία. Και έχουν μπει επιλεγμένα στα πιο σημαντικά σημεία του κόσμου. Είναι πολλές ιστορίες και τα γεγονότα. Θα μιλήσω μόνο για λίγα ελληνικά για να δείξω αυτά που είπα πριν, να εξηγήσω. Ας πούμε για την νίκη που είναι το τελευταίο έργο. Αυτό μπήκε για τους Ολυμπιακούς του 12 από ό,τι είδατε στο Greenwich και είναι το καθαρά Ολυμπιακό έργο που συμβολίζει την Ολυμπιακή ιδέα. Όπως ξέρετε, ο Ολυμπισμός, η ιδέα του Ολυμπισμού στηρίζεται σε τρία πράγματα. Στο τρίπτυχο το γνωστό, εκεχηρία, αγώνες, νίκη. Και η οποία είναι το σημαντικότερο. Γιατί οι παλιοί μας πρόγονοι πολεμούσαν για την νίκη. Οτιδήποτε άλλο δεν είχε σημασία. Δεν είχαν δεύτερο νικητή ποτέ. Αυτά για μια άλλη φορά, για φιλοσοφική διάλεξη. Μπήκε στην Ολυμπιακή πόλη του Greenwich με μεγάλο ενθουσιασμό και τιμή εκ μέρους της Αγγλίας. Χαιρετίστηκε από όλα τα μέσα ενημέρωσης αρχίζοντας από το BBC και όλα τα άλλα κανάλια, τον τύπο, οι ιστοσελίδες κλπ. Και χαιρετίστηκε ως το κύριο πολιτιστικό γεγονός που έκλεισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 12. Ένα ελληνικό άγαλμα κλείνει τους Αγώνες του 12. Ήταν ο τίτλος όλων των εφημερίδων. Το Greenwich, από ό,τι ξέρετε, είναι ο γνωστός Δήμος, ο οποίος έχει τη γνωστή ώρα Greenwich και στη τελική του θέση αυτό το άγαλμα, επειδή βλέπετε είναι χωρισμένο στη μέση, έχει προνοηθεί να περνάει μια ακτίνα λέιζερ που να συμβολίζει τον ίδιο το μεσημβρινό του Greenwich. Ώρα 0. Αμέσως μετά, επίσης σημαντικό έργο, είναι και ο Προμηθέας. Έχω ένα ιδιαίτερο πάθος για την ιστορία του Προμηθέα, γιατί για μένα συμβολίζει την ελληνική σκέψη. Ο Προμηθέας είναι το σύμβολο της αγάπης του ανθρώπου για γνώση, για τέχνες και γράμματα, για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για πρόοδο, για ελευθερία. Που ανέφερα πριν και περισσότερο αυτά που λέω είναι για τον πατέρα Γεώργιο, η σημασία της φωτιάς και του κοψίματος. Το κόψιμο στη μέση συμβολίζει τον, εκτός από αισθητικούς λόγους που καθιστά το έργο πιο ανάλαφρο, συμβολίζει τον περίφημο διαδισμό των αρχαίων Ελλήνων, Πλάτωνα, φιλοσοφία του Πλάτωνα κτλ. Σώμα, ψυχή, μαύρο, άσπρο, άντρας, γυναίκας κτλ. Και η σημασία της τριαδικής φλόγας συμβολίζει τον τριαδικό Θεό. Αυτή την παρατήρηση μόνο ο Αρχιεπίσκοπος Τηλιανός της Αυστραλίας την έκανε μόλις είδε το έργο και αυτός ήταν ακριβώς ο στόχος μου. Όπως είπα και πριν, έχει μπει στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και χαίρομαι ιδιαίτερα που οι Αιγύπτιοι με το στόμα του διευθυντού, δόκτωρα Ισμαήλ Σαραγγελντίν, ειδικά τα τελευταία πάλι το ξαναεπαναλάβε, έγινε το σύμβολο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Ένα ελληνικό έργο, μια ελληνική ιδέα. Ξέρετε, οι Αιγύπτιοι έχουν ιστορία και αγάλματα κτλ. Και όχι μόνο αυτό, όταν του έστειλα τώρα πριν μια εβδομάδα το email με την επιτυχία της νίκης του Λονδίνου, ζήτησε επίσης να στείλουμε με κάποιο τρόπο το άγαλμα της νίκης για να υπάρχουν δύο σύμβολα από εδώ και πέρα. Ένα του Προμηθέα της θυσίας της προσπάθειας του ανθρώπου, του Θεού πάσχοντος, αλλά στο τέλος η νίκη. Υπάρχει η θυσία και στο τέλος η νίκη. Αυτό το τονίζω, το λέω για να τονίσω πόσο ενθουσιασμό γίνονται δεκτά όλα αυτά τα έργα και αυτό που έχουμε και όλοι μας ξέρουμε, ελληνικός πολιτισμός, έχει την καλύτερη αποδοχή από όλα τα μέρη που έχω πάει μέχρι τώρα. Έχω πολλές συγκινητικές ιστορίες, δεν μπορώ να τις πω τώρα. Απλώς σας αναφέρω αυτά τα καθαρά γεγονότα.
επίσης για την βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, ετοιμάζεται και ένα άγαλμα της φιλοσόφου Υπατίας. Την ιστορία την ξέρετε όλοι. Και το κυριότερο, μην το ξεχάσω, είναι το επόμενο Ολυμπιακό έργο, πάλι Προμηθέας, ενώ πάντα παραλλαγές είναι αυτά, ο οποίος θα στηθεί στο Κάφκασο. Στο Σότσι γίνονται οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες τον Ιανουάριο του 2014, σε έναν χρόνο περίπου από τώρα. Συμπτωματικά συμπληρώνονται ακριβώς 20 χρόνια από τον πρώτο Προμηθέα που στήθηκε στους Δελφούς το 1994. Οι Δελφοί είναι στο Παρνασσό και σύμφωνα με τη μυθολογία ο Προμηθέας έπλασε τους ανθρώπους με χώμα και τους φύσηξε τη ζωή και έτσι έπλασε τον άνθρωπο. Και μετά τιμωρήθηκε, όπως ξέρουμε, στον Κάφκασο και ήρθε και τον λύτρωσε ο Ηρακλής. Είναι συμπτωματικό 20 χρόνια ακριβώς. Ιανουάριο μπήκε το ένα, Ιανουάριο θα πει το άλλο. Όσον αφορά ένα άλλο έργο, το οποίο και αυτό έχει τη βάση του στην ελληνική φιλοσοφία, είναι το απλό πράγμα που βλέπετε, το κύβο πάνω στην πυραμίδα. Αυτό προέρχεται από τα τέσσερα στοιχεία της θεωρίας του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα, τα τέσσερα στοιχεία. Δηλαδή, ο κύβος συμβολίζει τη γη, η πυραμίδα κάτω που δεν φαίνεται πολύ καλά εδώ, συμβολίζει τη φωτιά και συγχρόνως το μυαλό. Το βέλος είναι το βέλος του τόξου του Απόλλωνα που συμβολίζει τη θεία έμπνευση. Σαν συμπέρασμα, ο νους, η διάνοια, κυβερνά τον κόσμο. Αυτό σημαίνει στην καλή περίπτωση. Κλείνοντας, για να μην αναφέρω πολλά περισσότερα, να σας κουράζω, αυτά ήταν τα πιο βασικά, θέλω να τονίσω ακόμα μία φορά τον ενθουσιασμό και την υποδοχή και αποδοχή που έχουν όλα αυτά τα έργα με ελληνικό θέμα σε όλο τον κόσμο, από Κίνα, από Βρετανία, από Ουρουγουάη, από Καναδά, παντού. Είναι ένα πράγμα που ελπίζω με το καιρό να το καταλάβουμε περισσότερο σαν το μεγάλο μας πλεονέκτημα, αυτό που λέμε ελληνικός πολιτισμός, και να το αξιοποιήσουμε και για την παραγωγή ελληνικού πολιτισμού, όπως κάνουν και οι παλιοί μας πρόγονοι. Παρήγαγαν πολιτισμό και το διέδωδαν σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η προσπάθειά μου και ο στόχος. Μέχρι τώρα έχω αρκετά βήματα κάνει και ελπίζω ύστερα από χρόνια να σας δείξω και άλλα εξίσου σημαντικά. Είναι μεγάλη τιμή μας, κύριε Κουλιουτζή, που βρίσκεστε σήμερα εδώ, όχι μόνο ως Έλληνες, αλλά έχουμε και ένα λόγο παραπάνω, ως Δραμηνοί να είμαστε περήφανοι. Και τώρα ήρθε η στιγμή για την οποία συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ. Ήρθε η ώρα της βράβευσης, της απονομής του Μακεδονικού Βραβείου 2012, στον κύριο Παύλο Άγγελο Κουλιουτζή. Κύριε Δήμαρχε,